Καβλιάρη και στο thesnews.gr, γιατί έχουμε μία δολοφονία ενός άντρα από τον ίδιο του το γιο. Καλησπέρα, καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μια πραγματικά οικογενειακή τραγωδία. Εκτελήθηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή του Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, στον οικισμό του Ηρακλείου, όταν στις 2.30 το χάραμα, μετά από έντονη λογομαχία, ένας 24χρονος πήρε ένα μαχαίρι στα χέρια του και κατάφερε θανάσιμο χτύπημα στον 48χρονο πατέρα του. Η αδερφή του δράστη και κόρη του θύματος κάλεσε την αστυνομία και μετέβη εκεί πέρα αστυνομική δύναμη, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μαζί με ιατροδικαστή που απλά διαπίστωσε το θάνατο του 48χρονου. Δηλαδή πήρε ο γιος το μαχαίρι, τσακώθηκε με τον πατέρα και τον έσφαξε. Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε τέτοια λογομαχία και καυγάς, αλλά αυτή τη φορά είχε τραγική κατάληψη. Η ισχύει πληροφορία ότι είχε έρθει από το εξωτερικό για να δει τον πατέρα του. Υπήρχαν κάποια ζητήματα περιουσιακά, αλλά αυτό τώρα θα διασφαλιστεί μέσα από την προανάκριση που δημιουργεί η αστυνομία. Μάλιστα. Αδιανόητα πράγματα. Ένα παιδί 24 ετών, γιατί για παιδί πρόκειται, να παίρνει το φωνικό μαχαίρι στα χέρια και να σφάζει στην κυριολεξία τον πατέρα του και να του στερεί τη ζωή. Έχει συλληφθεί, μας είπες, ο γιος. Βεβαίως έχει συλληφθεί, κρατείται και ανακρίνεται. Μάλιστα. Λευτέρη Ζαβιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ και το thesnews.gr για την ενημέρωση. Πάμε τώρα σε σένα.